Φορούν τα γάντια, ζεσταίνονται και μετά αρχίζει η προπόνηση. 82 παιδιά συμμετέχουν στο κάμπ θερματοφυλάκων που διοργανώνει στο γήπεδο τη Μοναχής Ελιά ο προπονητή θερματοφυλάκων του Κισαμικού Γιώργο Μπερνεάνου μαζί με του συνεργάτε του. Από τελείω πιτσιρίκια μέχρι και εικοσάριδε, οι, οι παίκτε μαθαίνουν τα μυστικά τη δυσκολότερη θέση στο ποδόσφαιρο. Και είναι 9 μέρε, ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σάββατο στι 25 του μήνα και θα ολοκληρώσουμε την Κυριακή στι ε, όπως βλέπετε τα ηλικιακά γκρουπ είναι τρία. Είναι από 8 έως 12, από 13 έως 15 και από 16 μέχρι όποιον έχει τη διάθεση να ακολουθήσει. Η προπονητική διαδικασία περιέχει 9 προπονητικές μονάδες, η οποία κάθε προπονητική μονάδα έχει το δικό της στόχο, πάντα σε ό,τι αφορά τη τεχνική, ώστε όταν ολοκληρωθεί αυτή η προπονητική διαδικασία ο τερματοφύλακας να έχει πλήρη γνώση του, των δυνατών του σημείων. Κάθε μέρα έχουμε μια διαφορετική προπονητική μονάδα. Σήμερα αυτή η μέρα που βλέπουμε είναι αντίδραση, είναι καθαρά ασκής αντίδρασης. Ε, μαθαίνουμε πως ε, ο τερματοφυλάκας θα αντιδράσει μια στιγμή που για παράδειγμα θα, θα, γίνει ένα σουτ και θα κοντράρει μπάλα. Να είναι έτοιμος για να μπορέσει να αποσοβήσει τον κόλ. Ε, κάθε μέρα διδάσκουμε κάτι διαφορετικό. Ε, Χθε είχαμε δύναμη. Ε, αύριο θα έχει σέντε. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια στα Χανιά υπάρχουν σύλλογοι σε μεγάλε κατηγορίε, τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο έχουν περισσότερε ελπίδε κάποια στιγμή να αναδειχθούν. Αυτό έχει αυξήσει τη ζήτηση για ποδοσφαιρικέ ακαδημίες και τα κάμπ. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο και αυτό που με ευχαριστεί ιδιαίτερα είναι ότι βλέπω όλε τι ομάδε και ρίχνουν ένα ιδιαίτερο και μεγαλύτερο βάρο όσον αφορά το κομμάτι των ακαδημιών είτε είναι ομάδε Super League όπω είναι ο Πλατανιά, είτε είναι ομάδε Football League όπω είναι η ομάδα η οποία είμαι εγώ και ξαμικό ο Χανιά, είτε είναι ομάδε φέτο γάμα εθνική που θα είναι η, του νκα, αλλά και πάρα πολλέ ομάδε του τοπικού. Ε, αυτό είναι το ενθαρρυντικό ότι όλε οι ομάδε των Χανίων έχουν κατανοήσει πλέον ότι πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρο μα στο κομμάτι των υποδομών και των ακαδημιών. Ταλέντο υπάρχει, πιστέψτε -με, πάρα πολύ. Τα παιδιά δείχνουν παραπάνω όρεξη από ό,τι περιμέναμε. Αυτό είναι το, το κίνητρο και ανταμοιβή μα. Και η δέσμευση ώστε να μπορέσουμε να το καθυρώσουμε και να, να βρισκόμαστε εδώ, αν, όχι κάθε χρόνο, το συντομότερο. Μεταξύ των ανθρώπων που μεταδίδουν τη γνώση στα παιδιά είναι και μερικοί που ξεχωρίζουν. Όπω ο Χρυσότομο Ιακοβίδη, που παρά το νεαρότατο τη ηλικία του, έχει ήδη μπει στον ρόλο του προπονητή. Αγαπάω πάρα πολύ αυτό το πράγμα και εφόσον μου ζήτησε ο Γιώργο τη βοήθεια να το βοηθήσω στο κάμπ. Ε, φυσικά και δέχτηκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω τον άλλον. Να του δείξω αυτά που ξέρω. Λίγα μπορεί να είναι λίγα, μπορεί να είναι πολλά, δεν ξέρω εγώ. Οι προπονητέ θα μικρύνουν εμένα. Αλλά θέλω κάθε παιδί που ξέρει λιγότερα πράγματα από μένα να μάθει κι αυτό όσα ξέρω εγώ. Θέλω να του βοηθήσω όσο μπορώ. Και σύντομα θα το κάνει καλύτερα καθώ φεύγει με υποτροφία σε πανεπιστήμιο στι ΗΠΑ. Μέχρι τι 3 Ιουλίου πάντω θα είναι εδώ, καθώ το κάμπι είναι προγραμματισμένο να τελειώσει το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνουν οι απονομέ των διπλωμάτων.